Πάμε στη Ματίνα Πολυχρόνου να δούμε και ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Δήμοι θα ενημερώνονται άμεσα για το ποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Απριλίου. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Στην τοποθέτηση 23.000 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών LED προχωράει η Περιφέρεια Αττικής σε όλο το δικό δίκτυο αρμοδιότητάς της. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ. Ευθύνες στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τα έργα στον Φαλιρικό Όρμο επέριψε ο επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής Γιάννης Γουρός κατά τη διάρκεια ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης, κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις και ζητώντας από τον Περιφερειάρχη να δεσμευτεί για την εξεύρεση πόρων. 10 έργα Δήμων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση του Πράσινου Ταμείου. Αφορούν μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων. Δωρεάν εξετάσεις, μαστογραφία και τεστ Παπα-Νικολάου για τις γυναίκες του Δήμου Παλίνης κατόπιν ραντεβού. Η μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας θα βρίσκεται από τη Δευτέρα στον περιβάλλοντα χώρο του 2ου Αθλητικού Κέντρου Γέρακα, ενώ μετά από ένα μήνα θα μεταφερθεί στο Αθλητικό Κέντρο Γρηγόρης Λαμπράκης. Και κλείνοντας, διαγωνισμός φωτογραφία στο Instagram διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία για μαθητές σχολείων του Δήμου, οι οποίοι καλούνται να φωτογραφήσουν αγαπημένα τους μέρη από την πόλη. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνει για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο.